Φίλες και φίλοι του ένωση.gr καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου του 2024. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Το πιο σημαντικό γεγονός για όλους εμάς σε αυτήν εδώ την παρέα είναι ότι απόψε γιορτάσαμε τα 11 χρόνια σε αυτό εδώ το, το site. Εγώ έχω την τιμή να δουλεύω στο enos.gr από τον Οκτώβριο του 2018. Λοιπόν, έχω κλείσει μια πενταετία. Απόψε, στην Νέα Φιλαδέλφια, γιορτάσαμε με όλη την οικογένεια της ΑΕΚ αυτή την πολύ σημαντική επέτειο και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είχαν, ήρθαν και μας τιμήσανε και μας δώσανε δύναμη για να, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Έχει υποχρέωση να παραμείνει. Έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν ότι δεν υπάρχει ε, κανένα εύκολο παιχνίδι. Είδαμε για παράδειγμα γκέλε από όλου. Η ΑΕΚ έχασε δύο φορέ από δύο βαθμού από τον Βανσεραϊκό. Ο Παναθηναϊκός, πολύ πρόσφατα έχασε δύο βαθμού από τη, από τη Λαμία. Γι' αυτό και το παιχνίδι το Σάββατο στη φτιότητα στο Θανάσιο Διάκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Κιτρινόμαυρου και θα πρέπει να το δούνε. Ε με την απαραίτητη προσοχή, την ίδια αγωνιστική προσήλωση που είχε σε όλα τα, τα, σοβαρά παιχνίδια η ΑΕΚ φέτος, προκειμένου να παραμείνει εκεί μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και να μπορέσει να καταφέρει η ΑΕΚ να πανηγυρίσει την κατάκτηση του, του πρωταθλήματος για δεύτερη σερή χρονιά. Είναι λιγάκι σημαδιακό το ότι τις προηγούμενες φορές που η ΑΕΚ κατάκτησε το, το την επόμενη χρονιά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Αλλά επειδή η προϊστορία, η παράδοση δεν παίζει ποτέ μπάλα, ο Φίλι Άεκ, παρά τα όποια προβλήματα μπορούν να εμφανίζονται κατά καιρούς, απουσίες, χωρίς να ψάχνει δικαιολογίε. Να παλέψει μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην, στην κορυφή. Λοιπόν... Πάμε τώρα και στα δικά σας τα... τα, μηνύματα. Ο TSL από τη Σουηδία γράφει Ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με του πάρα πολλού τραυματισμού που έχουμε φέτο. Υποτίθεται ότι οι παίκτε με την παραμικρή ενόχληση θα ζητούσαν να τον προπονητή να σταματήσουν ώστε να μην επιβαρύνουν την κατάστασή του. Όμω παρόλα αυτά έχουμε τα ίδια πάλι. Τελικά υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Και υστερόγραφο σα ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για το δικέφαλο. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα εγώ που μας ε, τιμάς κάθε Σάββατο αγοράζοντας την εφημερίδα. Πάμε τώρα. Ε, είναι γεγονός ότι οι προπονήσεις του Ματίας Αλμέιδα έχουν, ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι το στοιχείο το οποίο θέλει να περάσει στους παίχτες μέσω των προπονήσεων για τους ε, αγώνες. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν γλιτώσει την οποιαδήποτε ε, μεγαλύτερη ζημιά επειδή έχουν αναφέρει αυτή την ε, ενόχληση νωρίτερα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο Άμραμπατ, που ήταν το τελευταίο ε, θύμα, αν δεν είχε ζητήσει αλλαγή την ώρα που ένιωσε εκείνη την μικρή ενόχληση, να έχει πάθει μεγαλύτερη ζημιά και να έχει πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα, να τα προβλέψεις ειδικά σε ό,τι αφορά τις ε, θλάσεις. Η γίνεται διαχείριση θα πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο ιατρικό επιτελείο γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές έχουν γυρίσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο με τελευταία και πιο πρόσφατη την περίπτωση του Σιμάνσκι ο οποίος ε, αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα, η διάγνωση και οι προβλέψεις ε, του ιατρικού επιτελείου αρχικά ήταν για 4 έως 6 εβδομάδες και ο Πολωνός γύρισε στις 3 εβδομάδες και στις 4 μέρες στη, στη δράση και στις ε, προπονήσεις. Δεν είναι εύκολο και ειδικά για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τεράστια επιβάρυνση όπως είναι για παράδειγμα ο Γκαρσία ο οποίος το καλοκαίρι ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί και δεν έκανε την προετοιμασία έτσι όπως την έκαναν όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, και ταλαιπωρήθηκε, έπαθε θλάση, έπαθε υποτροπή, γιατί έπρεπε να μπει να παίξει, γιατί ήθελε κι αυτός να μπει να παίξει, ε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Ε, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο και το επιτελείο αποκατάστασης άκ, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι αν η Άνη ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στα play-off, δεν θα έχει και το παραμικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη, τη διαχείριση των αγώνων της στα, στα play-off. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάτε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι και το, το, και το φετινό καλοκαίρι θα είναι το, το ίδιο επιβαρημένο γιατί υπάρχει το Euro και υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν πάλι ε, πολύ νωρί. Ο Απολώνιος γράφει Νομίζω ότι δεν είναι ερώτηση, είναι κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι ο Γκαρσία είναι υπερτιμημένο και επιρρεπεί σε τραυματισμού. Δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Πόνσε πρέπει να είναι βασικό σεντερφόρ. Το Δίδημο Ελιά Σον Σιντιμπέ βγάζει μάτια και δεν πρέπει να αλλάξει. Ο Αλμέη δεν είναι καλό προγραμματή, αλλά κάπου χάνει το πράγμα. Όπω η αλλαγή ρότα με την που για μένα ήταν γιατί χάσαμε τσαμπά βαθμού με τον Μπάουκ. Λοιπόν, ο Γκαρσία υπερτιμημένο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και μόνο το γεγονό ότι έχει. 11 γκολ σε 11 εμφανίσεις στη Super League και δεν υπολογίζουμε την, τις ασίστ που έχει δώσει, σου δίνει νομίζω την απάντηση που αφορά για το αν είναι υπερτιμημένος ή όχι. Το ότι είναι πήρε επίσης τραυματισμούς, θα σου θυμίσω ότι την περσινή χρονιά δεν έχει χάσει τόσα πολλά παιχνίδια και δεν είναι το ίδιο να παίζει σε ένα παιχνίδι τη εβδομάδα με το να παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα, είτε Τετάρτη Κυριακή είτε Πέμπτη Κυριακή, και αν πάθεις μια ζημιά, για να μην χάσει και τη θέση σου στην Ενδεκάδα, αναγκάζει να πιέσει λίγο παραπάνω τον εαυτό σου και γίνεται όλο αυτό μια απίστευτη αλυσίδα. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του Ρότα με τον ε, Πινέδα, το είχα σημειώσει και εγώ ότι η ΑΕΚ Βγήκε ζημιωμένη μένα από αυτή την αλλαγή, αλλά ο Ρώτα δεν μπορούσε να παίξει άλλο και ο προπονητή εξήγησε ότι δεν ήθελε να βάλει έναν κρύο παίχτη όπω ο Σιντιμπέ να πάει να πέσει πάνω του ο Κωνσταντέλια, ο οποίο με τι κινήσει που έχει θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα. Όπω και να έχει, όλη αυτή η ιστορία τελείωσε. Η ΑΕΚ μπορεί να μην κέρδισε στην Τούμπα και να ισοφαρίστηκε στο 89 είναι στην κορυφή και εκεί πρέπει να προσπαθήσει να παραμείνει μέχρι το, το τέλος. Λοιπόν, ο Θόδωρος 84 για τους τραυματισμούς, εκτός από την ευπάθεια μερικών και σκλήρεις προπονήσεις, μήπως θέλει και κάτι άλλο όπως αγωνιστικός χώρος στο προπονητικό, η αποθεραπεία κτλ. Για την αποθεραπεία νομίζω ότι δηλαδή απάντησα προηγουμένω. Σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό χώρο στο, στο προπονητικό, ε, θα σου πω αυτό που έχω ρωτήσει και μου, έχει, μου έχουν απαντήσει από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία έχει φυσικό χορτάρι σε πολύ καλή κατάσταση και στο Σεραφίδιο και στα Σπάτα και στο γήπεδο. Για παράδειγμα, ο αγωνιστικός χώρος του Γιώργος Κραϊσκάκης είναι και συνθετικός. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την ε, Τούμπα. Η ΑΕΚ λοιπόν για να μην έχει να Μπαίνει στη διαδικασία ποδοσφαιριστή να προπονείται σε φυσικό χόρτο και να παίζει σε συνθετικό ή σε συνδυασμό συνθετικού και φυσικού χόρτου. Έχει και τα δύο τη βασικά ουσιαστικά γήπεδα με φυσικό χόρτο. Οπότε δεν οφείλεται εκεί. Και τέλο ο Μπέλεκ. Καλησπέρα. Κοιτάει η ομάδα για περιπτώσει από το ελληνικό πρωτάθλημα τύπου πύλιου και αν έχει ξεχωρίσει. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι από πέρυσι ότι ΑΚ εξετάζει περιπτώσεις από παντού. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανένα ότι η ΑΕΚ θα κάνει κίνηση για παράδειγμα για το Λιούμπισιτς ή πέρυσι όταν έγινε γνωστό ε, ότι η ΑΕΚ κινήθηκε για την περίπτωση του Πύλιου, είχαν όλοι δεδομένο ότι είχαν συμφωνή, είχε συμφωνήσει ο Πας Γιάννερ να πάει στον Ολυμπιάκο. Νομίζω ότι κοιτάζουν παντού οι άνθρωποι του δικεφάλου. Ο Παναγιώτης Κονέ, ο Κουχάρσκι, το τμήμα ο Ματία Αλμέιδα και αν θεωρήσουν ότι βρήκαν τον παίχτη ο οποίος θα μπορέσει να έρθει στην ΑΕΚ θα κάνουν κίνηση. Είναι πολύ νωρί πάντω να μιλάμε για, για μεταγραφές όταν βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο οι μεταγραφές ανοίγουν τον Ιούλιο, την 1η Ιουλίου και έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στόχο της του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.